Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Τη σειρά που κατά τη δική μου άποψη άλλαξε το πώς βλέπει αυτό το είδος το ευρύ κοινό. Θα μου πεις, ρε Θωμά, τόσες και τόσες εκπληκτικές σειρές έχουν βγει πριν από το Game of Thrones. Γιατί αυτό έφερε την αλλαγή? Και θα σου απαντήσω με μία απλή ερώτηση. Πότε ακριβώς θυμάσαι ένας ολόκληρος πλανήτης να ασχολείται με μία σειρά? Να περιμένει πώς και πώς να βγει το επόμενο επεισόδιο, να απειλεί με την καλή αλλά και την κακή έννοια τους πρωταγωνιστές, εάν δεν αποκαλύψουν τη συνέχεια της σειράς. Θα σου απαντήσω εγώ πότε. Ποτέ! Και σε αυτό το βίντεο θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τι έλειπε από τις υπόλοιπες σειρές που είχε το Game of Thrones και τι να περιμένουμε από αυτή τη σειρά στο μέλλον. Φτιάξτε καφεδάκι γιατί φύγαμε! Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Θα ξεκινήσουμε με ένα no spoiler review για αυτούς που θέλουν να τη δουν μετά από αυτό το βίντεο. Η σειρά Game of Thrones στηρίζεται στα 5 πολύ διάσημα βιβλία του δημιουργού George R.R. Martin που ονομάζεται Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Το GOAT, όπως το αναφέρουν εν συντομία, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των καλύτερων σειρών όλων των εποχών του IMDb, με το Breaking Bad να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Για αρχή, θέλω να αναφερθώ στο τέλειο cast της σειράς. Το Game of Thrones είναι από τις λίγες σειρές εκεί έξω που την απαρτίζουν μόνο καλοί ηθοποιοί. Μόνο καλοί ηθοποιοί. Πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Η σειρά θα σε αρπάξει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και θα σε χώσει σε αυτό ακριβώς που λέει, στο παιχνίδι των θρόνων. Όμως αυτό το έχουν και άλλες σειρές. Πάμε να δούμε το διαφορετικό. Η απάντηση, παιδιά, εδώ είναι μία και ονομάζεται πλοκή. Η σειρά τολμάει, τολμάει πάρα πολύ. Τόσο πολύ που ό,τι και να σου πω εγώ, όσο και να σε προετοιμάσω, δεν περιμένεις τι θα σου έρθει. Δεν το περιμένεις. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου, παιδιά, να έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και να κοιτάει την οθόνη σαν χαζός. Εγώ πάντως και το Suicide Squad σε θυμάμαι με το στόμα ανοιχτό. Ναι, για άλλο λόγο ήταν εκεί. Στη σειρά η εξέλιξη των χαρακτήρων φτάνει σε οσκαρικό επίπεδο, δένεσαι και με τους καλούς, αλλά και με τους κακούς. Και για να κλείσω το no spoiler κομμάτι, και φυσικά θα σου προτείνω να δεις τη σειρά Game of Thrones, αλλά... Να ξέρεις ότι το Game of Thrones είναι η καλύτερη σειρά όλων των εποχών μέχρι την 6η σεζόν, είναι η δεύτερη καλύτερη σειρά όλων των εποχών μέχρι και την 7η και είναι μέσα στις 10 καλύτερες σειρές όλων των εποχών μέχρι το τέλος της. Τα συμπεράσματα δικά σας λοιπόν και τώρα πάμε στα βαθιά. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Να πω εδώ για όσους δεν το κατάλαβαν ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα spoilers. Λοιπόν, και τώρα που διώξαμε τους υπόλοιπους, πάμε να μιλήσουμε μεταξύ μας πιο ανοιχτά. Το Game of Thrones στηρίζεται σε τρεις κολόνες και αυτές ονομάζονται πλοκή, χαρακτήρες και διάλογοι. Το GOAT δεν είναι οι μάχες του, δεν είναι η δράκη του, δεν είναι το γυμνό του, δεν είναι τα CGI του. Όλη η ουσία της σειράς, παιδιά, βρίσκεται όταν δύο χαρακτήρες βρίσκονται σε ένα δωμάτιο και συνομιλούν. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόση δράση σε κάτι τόσο στάσιμο. Και αυτό ακριβώς είναι που ξεχνάει η σειρά από ένα σημείο και μετά, όμως αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Για αρχή θέλω να πω πως το επεισόδιο Red Wedding είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Εκεί ακριβώς ήταν που με κέρδισε το Game of Thrones. Εκεί έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Γιατί οποιαδήποτε άλλη σειρά, τι θα έκανε. Θα σκότωνε τον ένα καλό της και τους υπόλοιπους θα τους έπιαναν είτε ομήρους είτε κάποιοι θα αποδρούσαν δια μαγείας. Όχι όμως το Game of Thrones. Το Game of Thrones θα τους σκοτώσει όλους. Θα νικήσει το πραγματικό ακόμα και αν αυτό σε πονέσει. Και εμένα με πόνεσε. Γιατί ο Robb Stark στην τελική, παιδιά, αυτό άξιζε να πάθει, όπως και ακόλουθοί του. Γιατί δείτε το και από μόνοι σας. Από τη μία έχετε έναν ταλαντούχο μεν αλλά άπειρο δε στην τακτική πολεμιστή και από την άλλη έχετε έναν πολέμαρχο μάστερ στη διαπλοκή. Ποιος θα κερδίσει? Όλα λοιπόν βαίνουν καλώς στη σειρά μέχρι το επεισόδιο που ο Jaime Lannister αποφασίζει να βοηθήσει την απόδραση του αδερφού του. Και ο Tyrion με τη σειρά του πριν αποδράσει αποφασίζει να εκδικηθεί. Πιάνει λοιπόν την πρώην ερωμένη του να καβαλιέται με τον πατέρα του και όχι μόνο αυτό, η Σέι τον φώναζε My Lion τον πατέρα του όπως και αυτόν. Και εδώ είναι το πρώτο φάουλ
της σειράς. Γιατί ενώ όλοι οι χαρακτήρες έχουν μια σωστή και ομαλή εξέλιξη, η Σέι από εκεί που μας την εμφάνιζαν και μας την σετάριζαν ως μια πολύ έξυπνη και διπλωμάτη, θα λέγαμε, δυναμική γυναίκα, ξαφνικά καταλήγει σαν μια χάζη πόρνη. Το ξεπερνάς γρήγορα όμως, γιατί το ζουμί της σειράς είναι αλλού και όχι εκεί. Δεύτερο φόρο της σειράς είναι η ανάσταση του Τζον Σνόου και ο ρόλος που έπαιξε αυτή η κόκκινη μάγισσα. Και γενικά αυτή η αόριστη δικαιολογία, παιδιά, ότι υπάρχει ένας θεός του φωτός που γι' αυτό τον σήκωσε τον Τζον Σνόου, επειδή έχει ένα σχέδιο για αυτόν, δεν με έπεισε ποτέ. Επίσης, ποτέ δεν εξήγησε η σειρά τι στο διάλο είναι αυτή η κόκκινη μάγισσα. Επίσης, αυτή η κατάσταση με την θρησκευτική αίρεση που υπήρχε μέσα στο King's Landing στην αρχή φαινόταν ενδιαφέρουσα προσθήκη, όμως μετά από λίγο κούρασε και σε συνδυασμό και με την εκπαίδευση της Άρια για να γίνει no face man, woman, όπως θέλετε πείτε το, νομίζω πως σε εκείνο το σημείο η σειρά έκανε τη μεγαλύτερη κοιλιά της. Μέχρι την 6η σεζόν λοιπόν, στο εγγυώμαι εγώ πως θα έχεις ερωτευτεί τον κόσμο του Game of Thrones. Θα έχεις ερωτευτεί αυτό το συνδυασμό πραγματικού και φανταστικού. Αυτή την διαπλοκή, αυτή την ομή βία. Και φτάνουμε στην 7η σεζόν. Η 7η σεζόν, παιδιά, έχει δύο λεπτομέρειες που θα τις τονίσουμε γιατί θα τις χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Η πρώτη είναι ο τραυματισμός του ενός δράκου της Νταϊνέρης κατά την μάχη με τον στρατό των Λάνιστερς από μια ειδική βαλίστρα που είχαν κατασκευάσει. Και η δεύτερη λεπτομέρεια βρίσκεται στη μάχη πέραν του τείχους, εκεί που ο Τζον Σνόου και η παρέα του περικυκλώνονται από White Walkers. Μέχρι λοιπόν να έρθει η Νταϊνέρης και να τους σώσει, ο Τζον Σνόου και η παρέα του καταλαβαίνουν πως ο εχθρός έχει ένα πολύ σημαντικό τρωτό σημείο. Οι White Walkers δεν κολυμπάνε. Το κρατάμε λοιπόν αυτό και φεύγουμε από την πολύ αξιοπερπέστατη 7η σεζόν για να πάμε στην 8η σεζόν. Μια 8η σεζόν που από το 3ο επεισόδιο της και μετά μοιάζει λες και την έχουν γράψει μεθυσμένη. Τι καλά σου έχω αναφέρει μέχρι τώρα ότι έχει η σειρά? Ξέχα σέτα. Από εδώ και πέρα όλη στη σειρά θα είναι χαζή και ρηχή. Και πάμε να στο δικαιολογήσω. Οι καλύτεροι μαχητές και τα μεγαλύτερα μυαλά συνδυάζονται για να αντιμετωπίσουν έναν κοινό εχθρό και στην ουσία προετοιμάζονται για μια μάχη που θα κρίνει εάν οι ζωντανοί θα έχουν μέλλον ή εάν οι νεκροί θα κυριαρχήσουν για πάντα. Όπως μάθαμε λοιπόν από την 7η σεζόν, οι White Walkers έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν κολυμπάνε. Άρα αυτό θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν. Σωστά? Λάθος. Δεν το χρησιμοποιούν πουθενά. Πού να το χρησιμοποιήσουν, Ερθωμά, με ρωτάς. Και εγώ θα σου πω γιατί δεν έσκαψαν γύρω από το Winterfell μια τεράστια τάφρο και να τη γεμίσουν με νερό. Έτσι δεν θα μπορούσε κανένας White Walker να περάσει απέναντι, οπότε θα τους πετσόκοβαν από την άλλη μεριά. Μα είχαν σκάψει τάφρο. Ναι, είχαν σκάψει τάφρο με τόσο βάθος, πέσανε 5 White Walkers από πάνω και άλλοι περνάγαν από πάνω τους. Σιγά την τάφρο! Εμείς οι δύο να ξεκινάγαμε τώρα, βαθύτερα να τις κάβαμε. Ανταυτού το εκπληκτικά έξυπνο σχέδιό τους ήταν να πετάνε ανέμελο Τζον Σνόου με την Νταϊνέρης και να στείλουν και τους Ντοθράκη σαν πρόβατα στη σφαγή. Ρε, με ποια λογική το κάνατε αυτό? Θα το πω, παιδιά, και ας με πείτε υπερβολικό. Η μάχη που γίνεται στο επεισόδιο The Long Night είναι από τις χειρότερες, εάν όχι η χειρότερη και από τις πιο αδιάφορες μάχες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και το λέω, παιδιά, αυτό και πονάει η ψυχούλα μου. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, η σειρά είναι λες και μπήκε σε νεροτσουλήθρα. Ακολουθεί καθοδική και μόνο πορεία. Και σκάει και με την κοιλιά στο νερό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Τζον Σνόου τελικά δεν είναι μπάσταρδος και ότι είναι μισός Stark και μισός Targaryen. Μια πληροφορία και ένα απλό twist που θα αλλάξει το ρου της σειράς. Κούνια που μας κούναγε. Αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική πληροφορία που όλοι έπρεπε να τη μάθουν, θα τη μάθουν τελικά μόνο δύο διπλωμάτες, η Καλίση, τα αδέρφια του Stark και κανείς άλλος. Παιδιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Το πιο σημαντικό, το πιο καυτό plot twist της σειράς το πετάξανε στο κοιάδα. Αυτό δεν είναι κρίμα, αυτό είναι έγκλημα. Η Daenerys μόλις έχει βγει νικήτρια μεν από την μάχη με τους White Walkers, αλλά αποτεκατισμένη δε. Και η απόφαση της μεγάλης βασίλισσας ποια είναι λοιπόν? Να πάρει τους δράκους της, τους δύο, γιατί ο τρίτος πήγε μεταγραφή στο αντίπαλο στο δόπεδο, και να μπει μέσα στο στόμα του λύκου.
Δηλαδή, ρε κοπελιά, εσύ τι ακριβώς περίμενες? Ότι όσο εσύ πολεμούσες με τους White Walkers, η Cersei θα καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα και θα σε περίμενε? Μα και φυσικά πήγε και έφτιαξε και άλλες βαλίστρες, σαν αυτοί που κατέριψαν το δράκο σου ήδη μία φορά, στη μάχη με το στρατό των Lannisters. Και όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πάει κι άλλος ο δράκος. Έτσι απλά. Πάπαλα. Με αυτόν τον χαζό, ρηχό τρόπο. Και σαν να μην έφταναν όλα τα προβλήματά μας, έρχεται και η παραφροσύνη της Daenerys στο τέλος. Της Daenerys, που 7 σεζόν μας τα είχα κάνει τσουρέκια ότι πόσο ιδανική βασίλισσα θα γίνει και πόσο δεν είναι σαν τον πατέρα της. Αυτήν την βλέπουμε να καταστρέφει το King's Landing και να σκοτώνει γυναικόπαιδα. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, ποιο είναι? Σίγουρα το έχετε νιώσει και εσείς. Να βλέπεις 8 ολόκληρες σεζόν από μία σειρά και να μην παίρνεις την κάθαρση που αξίζει και σε εσένα αλλά και στην ίδια τη σειρά. Πόσο κρίμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Ένα τέλος που περιέχει την βασική πρωταγωνίστρια να σκοτώνεται σαν προδότρια, τον Iron Throne να γίνεται Iron Χαλή, βασιλιάς να γίνεται αυτός που έλεγε συνεχώς πως δεν θέλει να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, και το μεγαλύτερο είδωλο της σειράς που ονομάζεται Jon Snow να καταλήγει από εκεί που ξεκίνησε. Όχι κάθαρση δεν είναι αυτό, αυτό είναι τιμωρία. Κρίμα και πάλι κρίμα. Εγώ τελικά, παιδιά, την σειρά την συγκαταλέγω στις καλύτερες όλων των εποχών για τις 7 πολύ καλές σεζόν της. Βασικά, οι 7 πρώτες σεζόν, παιδιά, είναι απίστευτες. Εάν όμως βάλεις την εξίσωση και την 8η, την τελευταία σεζόν, η σειρά καταντάει στο τέλος μια απλά πολύ καλή σειρά. Αυτό και τίποτε παραπάνω. Γιατί, ρε παιδιά, στην τελική ένα δημιούργημα τι είναι? Αρχή, μέση και τέλος. Και το Game of Thrones έχει αρχή, έχει μέση, αλλά είναι σαν να μην έχει τέλος. Βασικά, καλύτερα να μην υπήρχε. Μακάρι, παιδιά, να βγω αληθινό σε αυτό που θα πω τώρα, αλλά αυτό το τέλος δικαιολογείται μόνο εάν υπάρξει sequel σειρά. Δηλαδή, σκέφτομαι πως έσπασε όλους τους Stark από εδώ και από εκεί για να τους ενώσει μετά για έναν κοινό σκοπό, για μια καινούρια περιπέτεια. Μια περιπέτεια που άμα είναι σαν τις πρώτες 7 σεζόν αυτής της σειράς, καλοδεχούμενες. Εάν είναι σαν την τελευταία, αφήστε το, ξεχάστε το. Δεν τη θέλουμε, χορτάσαμε από αυτό. Προς το παρόν περιμένουμε με ανυπομονησία την prequel σειρά που θα βγει σε λίγο καιρό, σε πολύ καιρό. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις και με τη φάση του κορονοϊού που έγινε τώρα πρόσφατα, οπότε απλά περιμένουμε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.